Πρέπει να σας πω το εξής, κυρίες και κύριοι, για να εγκληματιστείτε. Η κουβέντα συνεχίστηκε εδώ και καθ' όλη τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος και μάλιστα σε πολύ ενδιαφέροντες τόνους και ρυθμούς. Θα τα συνοψίσουμε αργότερα, γιατί τώρα είναι η ώρα του Πρωθυπουργού. Η ώρα του κυρίου Κώστα Σιμίτη, ο οποίος τώρα ξεκινάει από τα γραφεία του Πασόκ, από ό,τι καταλαβαίνω, από τη Χαριλάου Τρικούπη. Μπαίνει στο αυτοκίνητό του. Άρα θα είναι στο Ζάπιο, δεν φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί πάνω από 5 λεπτά. Εκεί λοιπόν τελικά θα κάνει δήλωση στο Ζάπιο, γιατί αρχικά είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι θα μίλαγε από το Πασόκ. Αλλά πηγαίνει στο Ζάπιο. Άρα έχουμε το χρόνο γρήγορα να αξιολογήσουμε αυτά που είπε ο κύριος Καραμανλής. Θέλω να ξεκινήσω δημοσιογραφικά από την Κατερίνα. Σαν ομιλία, σαν εικόνα ήταν θετική για τον Καραμανλή. Προσπάθησε. Και σε χαμηλούς τόνους φάνηκε. Αυτό ήταν πολύ. Το προσπάθησε και φαινόταν η προσπάθειά του να κρατήσει, να μην εξάψει Πασόκους ή τιμένους ή άλλους. Και συγκινημένος, θα έλεγα. Λογικό δεν είναι. Είναι πρώτος στις εκλογές. Χρησιμοποίησε εκφράσεις Ανδρέα Παπανδρέου, χρονοντούλαπο της ιστορίας. Αυτό ήταν εντυπωσιακό, ομολογουμένου. Απευθύνθηκε σε όλους τους Έλληνες. Μιμήθηκε συνταγές οι οποίες προσπαθεί να αγκαλιάσει όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο. Εσύ, Νίκο, τι λες? Είπα πριν από 4 ώρες στην ΕΡΤ που ήμουνα και όταν ακόμα η διαφορά ήταν ότι αναμφισβήτητα έχουμε. Τελευταίες 4 ώρες είσαι εδώ, αλλά ναι. Έχουμε λίγο όλη ότι έχουμε, μια αναμφισβήτητη νίκη του Κώστα Καραμανλή στο κόμμα. Χωρίς τη βοήθεια του Μητσοτάκη, με όλους απέναντι. Συνεπώς. Δημιουργούνται πολύ, πολύ καλές προϋποθέσεις για αυτόν. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Απέφυγε την κοινωνιολογία και όλα αυτά τα πράγματα και ξέρει ο ίδιος πολύ περισσότερο και καλύτερα από μένα και από εμάς πόσο δύσκολο είναι να κερδίσεις τις εθνικές εκλογές στο Σιμίτι. Τώρα τι λες μετά από αυτές τις 5-6 ώρες? Τα ίδια λέω. Είναι μεγάλη νίκη του Καραμανλή. Μεγάλη νίκη του Καραμανλή. Βέβαια. Με κόντρα το Μητσοτάκη, με αμφισβήτηση. Κόντρα δεν είχε το Μητσοτάκη, κάτσε. Μπορεί να τον είχε. Κόντρα τον είχε. Κόντρα τον είχε. Ναι. Κόντρα τον είχε και πήγανε άνθρωποι στο Μητσοτάκη από εφημερίδες, συνάδελφοι να του πούνε τι έγινε και είπε, έδωσε, μπέρδεψε τις γραμμές του. Μάλιστα. Μάλιστα. Να μην λέω τώρα. Κύριε Τζουμάκα, εσείς τι λέτε, πώς το λέτε? Καραμανλής έκανε την πρώτη του εμφάνιση, είναι οι πρώτες του εκλογές. Ήταν είναι και οι δημοτικές, αλλά οι δημοτικές ναι. Είναι δημοτικές. Μιλάμε τώρα για εκλογές κόμματος. Ναι. Εθνικές εκλογές. Είναι οι πρώτες εκλογές, πήρε την πρωτιά ως αρχηγός πρώτου κόμματος και τώρα κάνει την προσπάθεια, η οποία θα αποτύχει, για να μπορέσει να πάρει τις εθνικές εκλογές. Αυτές δεν θα τις πάρει. Απόψε πώς τον είδατε? Ότι δεν θα τις πάρει. Ότι δεν θα τις πάρει. Δεν μπορεί να τις πάρει. Κύριε Μαντέλη. Ναι, η προσπάθεια του κυρίου Καραμανλή ήταν να είναι σε χαμηλούς τόνους, γιατί ξέρει το δύσκολο του εγχειρήματος. Δηλαδή, άλλο ευρωεκλογές, άλλο βουλευτικές εκλογές. Και το γνωρίζει αυτό ο κύριος Καραμανλής και το έδειξε και με την στάση του. Φάνηκε εγκρατής πάντως, δεν παρασύρθηκε. Φάνηκε εγκρατής, γιατί ξέρει το δύσκολο του εγχειρήματος. Και επίσης, εκείνο που θα ήθελα να παρατηρήσω ακόμα είναι ότι από τη στάση του κυρίου Καραμανλή προκύπτει και κάτι άλλο. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει, γιατί μίλησε και προεκλογικά μιλάει και τώρα μίλησε στην ομιλία του για νέο ξεκίνημα από τη Δευτέρα. Ο κόσμος λοιπόν θα περιμένει να δει. Όχι, όχι. Είπε πάντως ότι η πορεία της χώρας προς την ΟΝΕ δεν διακυβεύεται για κανένα λόγο. Είναι εθνική υπόθεση. Υπόθεση του κάθε Έλληνα. Όλα αυτά θα δούμε πώς μεταφράζεται. Φοβάστε ότι μπορεί ο κύριος Καραμανλής να θέσει θέμα πρόωρων εκλογών, να πει okay, αυτό, αυτό δεν μας πειράζει. Έτσι. Θα μπαίνει από μόνο του. Έτσι. Αυτό δεν μας πειράζει αυτό καθένα. Αυτό είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει ο κύριος Καραμανλής. Εάν ακολουθήσει μια πολιτική αποσταθεροποίησης του συστήματος, αποσταθεροποίησης της οικονομίας. Εσείς πάντως δεν νιώθετε στο ΠΑΣΟΚ ότι αυτή τη στιγμή είστε μειοψηφία και ότι υπάρχει δυσαρμονία εκλογικού σώματος. Όχι. Και κοινοβουλίο. Όχι. Εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε πάρει μία. 10% αποχή και με χαλαρή ψήφο. Επικράτεια, δείτε εδώ, 36,5-33,2. Η διαφορά 8,5 το ΚΚΕ. Επαναλαμβάνω κάτι, το ΚΚΕ είναι οριακά κοντά στον τρίτο ευρωβουλευτή. Ακόμα βλέπουμε δύο εδώ. Δύο για το ΚΚΕ, δύο για το Δίκη, δύο για το Συνασπισμό. Αλλά οριακά είναι κοντά στον τρίτο ευρωβουλευτή. Δεν ξέρω. Η δέκατη της Νέας Δημοκρατίας με την τρίτη του ΚΚΕ. 34,2. 36,5 έχει η Νέα Δημοκρατία, 8,5 το ΚΚΕ. Δηλαδή έχουν από μισό υπόλοιπο. Για τη δέκατη έδρα η Νέα Δημοκρατία, για την τρίτη έδρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μην αμφιβάλλουμε, Νίκο, ότι από αύριο μπαίνουμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ίσως το πιο παρατεταμένη που έχει γνωρίσει. Τελείωσε αύριο, και εσύ και εγώ και όλοι μας.
Και θα δούμε ακριβώς και ποιο θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αν δεν το θέσουν οι πολιτικοί, θα το θέσει ο λαός και οι δημοσιογράφοι. Τελείωσε. Κύριε Λικουρέζο, πώς σας φάνηκε ο Κώστας Καραμανλής? Αναμενόμενο. Ψύχρεμος, νυφάλιος. Νομίζω ότι. Ήταν όπως έπρεπε. Έτσι έπρεπε να είναι και έτσι αναμένεται να είναι. Κύριε Κουλούρη. Σύμφωνα, εγώ θα συμφωνήσω με όλους όσους είδαν τον Κώστα Καραμανλή έτσι. Σημείωσα όμως μία λέξη κρίσιμη και κλειδί. Είπε ότι θα εμποδίσουμε το Πασό, όταν είπε ναι για την ΕΟΠ, θα εμποδίσουμε για την ΕΟΠ. Αυτό πρέπει να μας πει πρακτικά πώς θα το κάνει. Θα βάλει πράγματι τη χώρα σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ανεξάρτητα. Όχι, ένα λεπτό. Εδώ. Ο Νίκος ο Κακαουνάκης είπε ότι και αν δεν το βάλει ο Κώστας ο Καραμανλής, έχει μπει από μόνο το 3-3,5% έχω την εκτίμηση για ευρωεκλογές, δεν δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον Κώστα Σιμίτη και στο Πασό. Πώς έγιναν όμως αυτές οι ευρωεκλογές? Εδώ όλοι μιλάμε για συγκεκριμένες ευρωεκλογές. Θέλω να ξαναπανέρθω στην κεντρική μου σκέψη. Κύμω να το βάλουν και τα άλλα κόμματα, και το ΚΚΕ και το ΔΙΚΙ και όλοι θα βάλουν. Το 3-3,5% με τέτοια χαλάρωση που είχε η συνοχή του Πασό. Με χαλαρή συσπήρωση. Και με όλα αυτά δεν δημιουργεί. Επειδή ο Νίκος είπε και αυτό το πράγμα, να πει ο κύριος Στενάς, βάζετε θέμα πρόωρων εκλογών. Καταρχήν, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή για να γίνουν εκλογές. Αλλά εμείς δεν θέτουμε θέμα εκλογών, γιατί δεν θεωρούμε ότι. Μα είπατε στιγμή... πριν, κύριε Θεονά, με τον κύριο Δημαρά, ναι. Ότι δεν μπορεί να ψηφιστεί κανένας νόμος. Γιατί να μην βγείτε σε ένα κολλάκι. Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να ψηφιστεί κανένας νόμος. Εγώ είπα ότι δεν μπορούν να πανηγυρίζουν τα κόμματα που κινούνται στο 33-35% να λένε να πανηγυρίζουν για το ότι μπορούν να κυβερνούν το πολίτευμα. Το πολίτευμα θα αναστρέψουμε. Για να δούμε λίγο αυτή την κάρτα. Μπορείτε να πω τη γνώμη μου. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Να δούμε λίγο αυτή την κάρτα. Σας παρακαλώ πολύ. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής με καταμετρημένο μάλλον στην κάρτα αυτή όπου έχουν καταμετρηθεί, η ψήφοι σε 6.413 εκλογικά τμήματα από τα 18.525 παίρνει 36,5% ακριβώς με 732.180 ψηφοφόρους. Το ΠΑΣΟΚ 666.203 και 33,2 διαφορά στο 3,3%. Το ΚΚΕ 169.541, 8,5%. Το ΔΙΚΙ 6,7%, ο συνασπισμός 5%, η πολιτική άνοιξη 2,3%. Η Φιλελεύθερη 1,7. Έχουμε και κάρτα με τα άλλα κόμματα. Έχουμε λίγο χάσει και τα άλλα κόμματα και νομίζω έχει μια αξία να δούμε πού κυμαίνονται. Οι κυνηγοί ψηλά. Το πιάσαν το 1% οι κυνηγοί, οι οποίοι έχουν 1. Λοιπά κόμματα 0,8. Ένωση Κεντρών 0,7. Πρώτη γραμμή το κόμμα του κυρίου Πλεύρη 0,7. Το κόμμα του κυρίου Πλεύρη. 6.800 αυτοί οι Ράκοι είναι αυτοί οι χρήστες. Ναι. Ριζοσπαστικό αντιαπαγορευτικό κίνημα. Ριζοσπαστικό αντιαπαγορευτικό κίνημα. Λοιπόν, ο κύριος Κολάτος παίρνει 11.989 0,6. Ο κύριος Βεργής 0,4. Το ΡΑΚ 0,3. Πιο κάτω τι έχει? 8.500. Πάντως έπεσε η Ένωση Κεντρών του κυρίου Λεβέντη. Το Μούλου ΚΚΕ 0,2. Κόμμα Ελληνισμού το ίδιο. Λευκό το ίδιο. Οικολόγοι Εναλλακτικοί το ίδιο. Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς 0,2 το ίδιο. Η Άσκη 0,1, Ελληνικό Μέτωπο 0,1 κλπ. Κλπ. Κύριε Βαρουτσιώτη, να πω τη γνώμη μου. Να ολοκληρώσετε για να ακούσουμε μετά το κύριο. Δεν ολοκληρώσατε, δεν είπα καθόλου. Δεν με αφήσατε να πω καθόλου τη γνώμη μου. Εγώ νομίζω ότι. Είναι παραπονιάρης. Είπα για τον κύριο Καραμανλή τι είπε. Είναι παραπονιάρης. Δεν είμαι παραπονιάρης. Απλά θα το πω έτσι, ότι κάπου η συζήτηση πάντα δεν αναπτύχθηκε όπως κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Καραμανλής δεν παρέλειψε να διαβεβαιώσει συγκεκριμένες δυνάμεις οικονομικές και άλλες της ελληνικής κοινωνίας ότι μην ανησυχούν για την πορεία προς την ΟΝΕ. Πυκνώστε το για να ολοκληρώσετε γιατί θα πιέσει, την κυβέρνηση για πιο αποφασιστική πορεία προς την ΟΝΕ, δηλαδή θα ζητήσει πιο γρήγορες ιδιωτικοποιήσεις, πιο γρήγορες αναδιαρθρώσεις. Κύριε Θεωνά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πούμε. Θα το έχει πει ο άνθρωπος εμφανώς σε κάθε δημοσίευση. Αυτό λέω, το είπε και απόψε. Είναι η άποψή του, με αυτό κατέβηκε. Μα είναι η άποψή του, αλλά αυτό είπε στην μεριά είναι να δούμε τι περιμένουν τα λαϊκά στρώματα από αυτή την πολιτική. Αυτό λέω.
Αυτό είπε πάντως στους ψηφοφόρους και γι' αυτό. Μα αν επιτρέπετε να αναλύσω εγώ το πώς καταλαβαίνω την τοποθέτησή του. Ναι. Και πώς πρέπει να την καταλάβουμε. Θα την ολοκληρώσετε μετά, γιατί νομίζω πια πρέπει να πάμε στο Ζάπιο. Όλοι περιμένουμε να ακούσουμε. Τα μικρόφωνα σας είναι όλων ανοιχτά συνεχώς. Έλεγα κύριε Βαγγελάτο στον κύριο Κακαουνάκη. Το 3,2 δεν είναι καταστροφή. Είναι ήττα σημαντική. Αλλά εάν γίνουν αυτά που είπα, να αλλάξουμε αντίληψη. Τον αρχηγό σας, δεν τον ακούσω. Βεβαίως. Έλα. Βεβαίως. Παρακαλώ ησυχία. Ο κύριος Πρωθυπουργός θα προβεί σε δήλωση. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ελληνίδες, Έλληνες. Ολοκληρώθηκε σήμερα μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν πετύχαμε το μέγιστο των στόχων μας, που ήταν να αναδειχθούμε πρώτο κόμμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι όμως για μας θετικό, γιατί η χώρα μπορεί να προχωρήσει με σταθερότητα, μπορεί να προχωρήσει στο δρόμο της ειρήνης, της ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα πολιτικά επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο και τις δυνατότητές μας. Αυτή η εκλογική μάχη μας βρήκε στο μέσο ενός μεγάλου κυβερνητικού έργου. Ενός έργου δύσκολου, με μεγάλες τομές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Στο μέσο μιας θητείας είναι κοινά αποδεκτό ότι η φθορά μιας κυβέρνησης βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Όλοι γνωρίζουμε ότι εκκινήσαμε από εξαιρετικά δυσμενή θέση. Είχαμε όμως μια σταθερά ανωδική πορεία, παρουσιάζοντας το τεράστιο έργο που συντελείται στη χώρα. Είναι προφανές ότι μια διαδικασία όπως οι ευρωεκλογές δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία επένδυσε άκερα τα πάντα στις ευρωεκλογές, δίνοντας αυτές χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Θεμελίωσε την εκστρατεία της στη στήρα άρνηση, στην ολομέτωπη και μονομέτωπη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθεια να μεγιστοποιήσει και να εισπράξει τη φθορά της κυβέρνησης. Απέδειξε την αδυναμία της να παρουσιάσει προτάσεις. Αυτό ισχύει και για τις ηγεσίες των άλλων κομμάτων που έδειξαν ότι για μικροκομματικούς λόγους είχαν ως μόνο αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού απέτυχε. Όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, η κυβέρνηση κρίνεται στις εθνικές εκλογές. Στις εθνικές εκλογές του 2000. Επομένως, οι μεγάλες πολιτικές επιλογές δεν μεταβάλλονται. Οι επιλογές ως προς τη διεθνή θέση της χώρας και τους χειρισμούς που απαιτούνται για να κατοχυρώσουμε αυτή τη διεθνή θέση της χώρας. Οι επιλογές για την ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Οι μεγάλες επιλογές για την οικονομία, για τους θεσμούς. Όλα αυτά δεν πρόκειται να αλλάξουν. Η κυβέρνηση συνεχίζει με σταθερότητα και αταλάντευτα το έργο της, ώστε να ολοκληρώσει τους μεγάλους στόχους για τη χώρα. Έχουμε επίγνωση των προβλημάτων, της ανεργίας, των προβλημάτων σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, στην καθημερινή ζωή, στην υγεία, στο αίσθημα ασφάλειας του πολίτη στην Ύπαιθρο και στην πόλη. Έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα πιο αποτελεσματικά και πάντοτε με κοινωνική ευαισθησία. Η λαϊκή εντολή του Σεπτεμβρίου
του 1996 θα εκπληρωθεί στο ακέραιο και η κυβερνητική επιλογή, το κυβερνητικό έργο, θα τεθεί υπό την κρίση του λαού στις εκλογές του 2000. Ευχαριστώ όλους τους πολίτες που πήραν μέρος στην εκλογική διαδικασία, εκφράζοντας τη γνώμη τους, ανεξάρτητα βέβαια από την επιλογή τους. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έδωσαν μια καθαρή πολιτική μάχη υπό τόσο αντίξωες συνθήκες. Θέλω να ευχαριστήσω τα εκατομμύρια των Ελλήνων που τίμησαν την πολιτική μας πρόταση με την ψήφο τους. Η πορεία αυτή, η δυναμική του θετικού ναι των εκατομμυρίων πολιτών, μας καθιστά ακόμα πιο βέβαιους, ακόμα πιο αποφασιστικούς στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου, του έργου για το οποίο έχουμε τη λαϊκή εντολή. Δεσμεύουμε σήμερα ότι για μας, για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το εκλογικό αποτέλεσμα ισοδυναμεί με ακόμα περισσότερη αποφασιστικότητα, ακόμα περισσότερη δυναμική στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Από σήμερα, κάθε μέρα, κάθε μήνας, μετρά ως τις εκλογές του 2000. Είναι η μέρα μάχης για την ποιότητα ζωής, για την καθημερινότητα του πολίτη, για την ευημερία του Έλληνα. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει όψεις που οφείλουν να προβληματίσουν όλους, ιδίως όμως τις πολιτικές ηγεσίες. Η αποχή, ιδίως η αποχή, το άκυρο το λευκό είναι ένα καμπανάκι για όλους. Εμείς, η κυβέρνησή μας και το ΠΑΣΟΚ, απαντούμε σε αυτό το θέμα, σε αυτό το ζήτημα το οποίο τίθεται από αυτές τις τάσεις, υπεύθυνα με τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας για τη συμμετοχή των πολιτών, τις προτάσεις μας για την πολιτική. Ζητώ επίσης από τις ηγεσίες της αντιπολίτευσης να κατανοήσουν ότι η απαξίωση της πολιτικής, οι κραυγές, η υποκρισία, η διγλωσία, οι γκρίζες διαφημίσεις, η έλλειψη ήθους στην πολιτική διαμάχη αποθούν τους πολίτες. Από τη μεριά μας, καλώ τους Έλληνες πολίτες, ό,τι και να ψήφισαν.